Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο εδώ, στην Γνώμη Τηλεόραση, συνεπής όπως κάθε βράδυ, για όλη την κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, ακούμε καθημερινά, βλέπουμε, διαβάζουμε και κυρίως νιώθουμε την ακρίβεια που υπάρχει γύρω μας. Βλέπουμε τι γίνεται με την ΔΕΗ, βλέπουμε τι γίνεται ευρύτερα με την ενέργεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το επιχειρήν σταματά ποτέ. Και είναι και φυσιολογικό, είναι και θεμητό και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να σταματήσει μια χώρα, μια οικονομία, γιατί κάποια πράγματα ίσως ανεβαίνουν, διότι κάποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή κάνουν εισβολές σε ξένες χώρες με το έτσι θέλω και αντιλαμβάνεστε ότι ομιλώ για τον πόλεμο στις γειτονικές μας χώρες, γιατί όπως και να το κάνουμε, είμαστε Ευρώπη και ο πόλεμος είναι πολύ κοντά μας, όσο και να το έχουμε ξεχάσει εμείς. Τέλος πάντων, να αφήσουμε αυτά τα δυσάρεστα και θα μιλήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, για το επιχειρήν. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με έναν από τους πιο τουριστικούς και δραστήριους νομούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όχι ότι οι άλλοι βεβαίως δεν είναι, αλλά έναν από τους πιο τουριστικούς που είναι ο νομός Χαλκιδικής. Στον νομό Χαλκιδικής, λοιπόν, ο πρωτογενής τομέας, ο ξενοδοχειακός τομέας, δεν το συζητάμε βέβαια αυτό, αλλά και οι επιχειρήσεις είναι αξιολογότατες και δόξα τω Θεώ, από ό,τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό που γίνεται. Να ανοίγουν νέες επιχειρήσεις και το κυριότερο που πιστεύω εγώ, να ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό που θέλουμε όλοι και κυνηγάμε όλοι. Ένας ιδιαίτερος νομός, λοιπόν, ο εκπρόσωπος των επιχειρηματιών του νομού Χαλκιδικής είναι σήμερα εδώ. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, τον κύριο Ιωάννη Κουφίδη, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ. Καλησπέρα, κύριε Κουφίδη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστούμε την πρόσκληση. Καταρχάς, σας ευχαριστώ εγώ για την ευγένεια που έχετε και είστε μαζί μου σήμερα. Γνωρίζω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και εν ώψη του θέρους ακόμη θα έχετε περισσότερη δουλειά. Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά νομίζω θα κάνουμε μια χρήσιμη συζήτηση. Κυρίως, κύριε Κουφίδη, για τα μέλη σας, τα μέλη του επιμελητηρίου σας και γιατί όχι και για τους ανθρώπους οι οποίοι θα επισκεφθούν το νομό σας και πιστεύω ότι θα είναι αρκετοί. Και το ελπίζω και μάλλον και εσείς το θέλετε να είναι αρκετοί οι επισκέπτες, γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια, κύριε Κουφίδη, τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά. Μάλλον το 20, να το πω αλλιώς, ήταν καταστροφικό. Να αρχίσουμε λίγο από αυτό. Βρισκόμαστε στις αρχές του θέρους, είμαστε στον Ιούνιο, σε 20 ημέρες περίπου. Η Χαλκιδική μάλλον θα γεννήσει. Από τα μέλη σας, από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, ποια είναι τα μηνύματα που έχετε, κύριε Κουφίδη, σήμερα που μιλάμε? Ναι, ξεκινήσαμε καταρχήν να πούμε λίγο πιο αργά. Τώρα πλέον είναι ανοιχτές όλες οι επιχειρήσεις στο νομό. Μέχρι πριν από 10 μέρες, το πρώτο δεκαήμερο. Α, δηλαδή, είστε στο 100%, κύριε Κουφίδη. Τώρα είμαστε ανοιχτές. Όλες οι επιχειρήσεις είναι ανοιχτές. Δεν το γνώρισα. Τώρα είναι κάποιες ελάχιστες που θα ανοίξουν του Αγίου Πνεύματος, αλλά είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ωραία. Δεν το γνώρισα. Ναι. Το μεγαλύτερο ποσό των επιχειρήσεων είναι ανοιχτό. Κάποιοι που υπολόγιζαν να ανοίξουν στον Μάιο. Δυστυχώς, αρχές Μαΐου, δυστυχώς με όλα αυτά τα γεγονότα που εκτελήχθηκαν στην περιοχή μας το πήγαν παραπίσω για τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, γιατί θα θέλανε και θα μπορούσαν να δουλέψουν ένα δυνατό, πάρα πολύ δυνατό τριήμερο που είχαμε για το Πάσχα, αλλά μετά από εκεί και πέρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα απεξέλθουν στα έξοδα αυτές οι επιχειρήσεις, λόγω κυρίως του μεγάλου κόστος πλέον που έχουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις για να μπορούν να συντηρηθούν. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν παραδείγματα όπως μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων που λειτουργήσαν όλο αυτό το διάστημα με μια πληρότητα 95%. Εξαιρετική. Εξαιρετική. Βλέπουμε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ακόμα και στην ίδια περιοχή, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις ή νοικιαζόμενα δωμάτια δεν τα πάνε καλά για αυτό το διάστημα. Από την άλλη όμως είμαστε αισιόδοξοι για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα φανεί από τις καιρικές συνθήκες πόσο θα μπορέσουμε να πάρουμε και τις εξελίξεις γενικά για τον Σεπτέμβριο, ότι υπάρχουν θετικά μηνύματα. Βέβαια, το μεγάλο στοίχημα είναι ο δικός τουρισμός και τα Βαλκάνια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δυστυχώς, όταν ακόμη και σήμερα που μιλάμε, κάθε μέρα έχουμε και μία αρνητική είδηση για αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως και γύρω μας, όλο αυτό δυσχεραίνει και κυρίως πλήγει την ψυχολογία όλων αυτών των ανθρώπων που θέλουν να βγουν, που πραγματικά θέλουν να βγουν μετά από δύο χρόνια πανδημίας, να καταναλώσουν. Ακριβώς. Ευελπιστούμε και εμείς στο επιμελητήριο κάνουμε κινήσεις για να μπορέσουμε να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επισκέπτες. Βέβαια πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των επισκεπτών που θα έρθουν στο νομό και γενικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
Είναι η ποιότητα, λέτε. Είναι η ποιότητα και το πόσο θα καταναλώσουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο θα έχουν τη δυνατότητα το να καταναλώσουν. Το βαλάνιο που έχουν, δηλαδή. Γιατί η αύξηση του κόστου όλων των λειτουργικών όλων αυτών των επιχειρήσεων δεν έχει να κάνει τώρα με το πώς θα έρθουν, έχει να κάνει με το όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε ταμείο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, να δούμε τι έχει μείνει για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αυτές οι επιχειρήσεις. Γιατί από τη μία έχουμε μια δεδομένη αύξηση στο κόστος λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων, από την άλλη δεν έχουμε την αντίστοιχη αύξηση στις τιμές ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Γιατί δεν την έχουμε? Γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις ακόμη έχουν κλειδωμένα συμβόλαια από το 19 με βάουτσερ τα οποία δεν μπορούν να αυξήσουν τιμές. Γιατί έχουμε έναν πάρα πολύ ισχυρό ανταγωνισμό και εσωτερικό αλλά και από τις χώρες που είναι δίπλα μας. Παράδειγμα, τώρα αυτή τη στιγμή η ισοτιμία ευρώ λίρας Τουρκίας είναι 1:18. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε Κουφίδη, με 1000 ευρώ κάποιος τουρίστας στην Τουρκία μπορεί να περάσει άνετα μία εβδομάδα, ενώ στον νομό σας, ας πούμε, ή στην Ελλάδα σε άλλους, θα περάσει ένα διήμερο ή τριήμερο. Έτσι ακριβώς. Από την άλλη, βλέπουμε αυτό που λέγαμε για αρνητικές ειδήσεις συνεχώς. Βγαίνουν συνέχεια δημοσιεύματα, παράδειγμα, στη Γερμανία, που μιλάνε για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, που αυτό καταλαβαίνετε για έναν Γερμανό τουρίστα. Αποτρεπτικός παράγοντας και πόσο θα δει άλλες εναλλακτικές, όσο και να θέλει να έρθει εδώ. Άρα, αν δεν τελειώσουν όλα αυτά και έρθουμε σε μια ηρεμία, δεν ξέρουμε το μέλλον για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο ποιο θα είναι. Αυτό που είναι δεδομένο και το έχουμε αυτή τη στιγμή είναι, ενώ περιμέναμε και λέγαμε πέρσι το καλοκαίρι ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την πανδημία, θα πάμε επιτέλους σε μια normal σεζόν για φέτος. Και δεν θα είναι ούτε καν last minute, αλλά last second, όπως ήταν το 20 και το 21. Δυστυχώς, με τα καινούργια γεγονότα που έχουν συμβεί, ενεργειακή κρίση και πόλεμος στη γειτονιά μας, ερχόμαστε πάλι σε μια σεζόν last second για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αν υπολογίσει κανείς τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης που είχαμε πριν για τις επιχειρήσεις. Δύο COVID. Ακριβώς. Δύο χρόνια COVID. Ένα χρόνο σχεδόν ενεργειακή κρίση και μερικούς μήνες με πόλεμο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον οι επιχειρήσεις. Τι άλλο σου τύχει. Ακριβώς, δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό. Άρα, είναι οριακό το πώς θα πάνε στη σεζόν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αργότερα. Κύριε Κουφίδη, ρίστε παρόδο, πριν από λίγες ημέρες, γιατί αναφερθήκατε τέλος πάντων, στον Ερντογάν, ο οποίος μυαλό δεν βάζει αυτός ο άνθρωπος, έτσι, και μας απειλεί συνεχώς. Τέλος πάντων. Είναι ένα άλλο θέμα, να μην το αναπτύξουμε τώρα. Πριν από λίγες ημέρες, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, είχατε την Γενική Συνέλευση Νησιωτικών Επιμελητηρίων, η οποία από ό,τι γνωρίζω έγινε στην περιοχή της Αμουλιανής, που θα πρέπει να πω για όσους δεν το γνωρίζουν ίσως, γιατί δεν είναι όλοι από τη Χαλκιδική, ότι είναι το μοναδικό κατοικήσιμο νησί της περιφερίας Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί είναι και η Θάσος, αλλά είναι και, με συγχωρείτε, σε άλλη περιφέρεια, δεν μας αφορά. Ένα εξαιρετικό μέρος, ένα εξαιρετικό γραφικότατο νησί, δεν ξέρω τι άποψη έχετε, επειδή το έχω επισκεφθεί και μου αρέσει δηλαδή και αρέσει πολύ κόσμο. Έγινε λοιπόν εκεί η Γενική Συνέλευση Νησιωτικών Επιμελητηρίων. Συζητήσατε, κύριε Κουφίδη, με τους αξιότιμους κυρίους ή κυρίες συναδέλφους σας εκεί, από τα νησιά, τι συμβαίνει, τι γίνεται? Γιατί φανταστείτε, θα ήταν από την Λίμνο, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν από τη Μύκονο, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, από τη Σαντορίνη, μπορεί να ήταν από τη Χίο, από τη Ρόδο, τα οποία είναι κοντά στην Τουρκία και κυρίως από τη Μυτιλίνη και από εκεί, παίρνανε και αεροπλάνα τουρκικά από πάνω. Σας είπαν κάτι με αυτά που γίνονται? Γιατί παίρνω πάσα από αυτό που μου είπατε πριν για την Τουρκία. Γενική Συνέλευση, 51η Γενική Συνέλευση Νησιωτικών Επιμελητηρίων. Αμουλιανή και Ουρανοπόλη. Θα πρέπει να πω ότι ήταν επιτυχία αυτό, κύριε Κουφίδη, για εσάς, για τους χαλκιδικιώτες εννοώ, που ήρθε σε εσάς, ενώ μπορούσε να πάει στη Ρόδο, που είναι και νησί κανονικό, έτσι. Νησί-νησί. Πριν από 2 χρόνια περίπου, όταν μιλήσαμε με τους ανθρώπους του νησιού, της Αμουλιανής μας, που πραγματικά, δεν το λέω, είναι ένα διαμάντι. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Καλά, εσείς οι Χαλκιδικιώτες το έχετε αυτό, κύριε Κουφίδη. Έτσι. Όποιος έρχεται εδώ, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι, αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει, φαντάζομαι. Όλοι το κάνουν. Τη δουλειά σας κάνετε, εντάξει. Είδαμε με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε το νησί και γενικά, επειδή η Χαλκιδική, όπως γνωρίζετε, έχει ένα τεράστιο αριθμό ακτογραμμών και ουσιαστικά είναι κάτι σαν νησί
και η Χαλκιδική γενικότερα. Αν σκεφτείτε ότι η Κασάνδρα μπορεί να ήταν νησί, γιατί έχει τη Διόρυγα. Ακριβώς. Τις Ποτίδες. Και έχει μεγαλύτερες ακτογραμμές από πολλά νησιά της χώρας μας, η Χαλκιδική, σαν Χαλκιδική. Είδαμε με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, γιατί όντως είναι δύσκολα, αν και είναι μόνο 15 λεπτά με το καράβι η σύνδεση της Αμουλιανής με την Τρυπητή. Υπάρχουν στιγμές που δύσκολα περνάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έχουν τα προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζουν όλοι οι νησιώτες στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι βρήκαμε την ευκαιρία μέσα από την Ένωση των Νησιωτικών Επιμελητηρίων να ενταχθούμε καταρχήν σαν επιμελητήριο, γιατί δεν ήμασταν. Εκεί έγινε αποδεκτό το αίτημα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής από όλα τα νησιωτικά επιμελητήρια της χώρας πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Μας δέχτηκαν, μπήκαμε και τα αποτελέσματα άρχισαν να έρχονται μετά από 2 μήνες. Παραδείγματος χάρη, μεταφορικό ισοδύναμο που εντάχθηκε η Αμουλιανή μας κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλα νησιωτικά συμπλέγματα. Τι σημαίνει μεταφορικό ισοδύναμο? Επιδότηση στους επαγγελματίες αλλά και στους κατοίκους του νησιού για τα πάντα. Για το εισιτήριο που θα κόψουν για να μπουν και να βγουν. Ναι. Ακριβώς. Επιδότηση καυσίμων για τους επαγγελματίες. Ακόμη και επιδότηση στα εμπορεύματα που περνάνε μέσα για τις επιχειρήσεις. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό, γιατί βοηθά στην επιχειρηματικότητα του νησιού. Σωστά, ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη Χάλκη, για το GR Eco Island. Mm-hmm. Που εκεί, και πρέπει να, εδώ να ευχαριστήσω δημόσια τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κουτουλάκη, του Μανώλη, που πλέον είναι ένας φίλος. Είδε με πάρα πολύ θετικό μάτι όλο αυτό που είπαμε για την Αμουλιανή και περιμένετε σε λίγο καιρό ανακοινώσεις. Τι σημαίνει Green Island, κύριε? GR Eco Island σημαίνει ότι η Αμουλιανή θα γίνει αυτόνομο νησί ενεργειακά. Με ηλεκτρική ενέργεια. Τα πάντα μέσα θα έχουν να κάνουν με ηλεκτρική ενέργεια μέσω του ήλιου. Φωτοβολταϊκά, λέτε. Ακριβώς. Μετακινήσεις με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επιχειρήσεις που δεν θα χρειάζονται και με αποθήκευση να έχουν δίκτυο από τη ΔΕΗ, θα έρχεται σαν προσθετικό αυτό. Σε περίπτωση την ενέργεια που θα έρχεται απ' έξω. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη διαφήμιση του νησιού, γιατί για το περιβάλλον, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό η διαφήμιση που κάνουμε στους έξω. Αυτό είναι και με άλλα νησιά, σε συνεργασία με άλλα νησιά. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, στην Αμουλιανή δώσαμε ιδιαίτερο βάρος και μέσω των νησιωτικών επιμελητηρίων για οτιδήποτε πρόβλημα είχε δημιουργηθεί ακόμα και στην καθημερινότητα, ήμασταν εκεί για να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις για την καθημερινότητα. Εκεί λοιπόν, όταν ενταχθήκαμε στα νησιωτικά επιμελητήρια, ζητήσαμε να πάρουμε και τη Γενική Συνέλευση, γιατί πάρα πολλοί νησιώτες μας δεν γνώριζαν καν ότι υπάρχει η Αμουλιανή. Και θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να την αναδείξουμε και να τους δείξουμε ποιο είναι αυτό το μικρό νησάκι των 600 κατοίκων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν έγινε δεκτό το αίτημα του επιμελητηρίου. Διοργανώθηκε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κατά κοινή ομολογία, μια Γενική Συνέλευση που κάποιοι είπαν ότι δεν έχει ξαναγίνει. Και δεν έχει ξαναγίνει όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πόσο καλοδεχτήκαμε και πόσο οργανωμένη ήταν η Γενική Συνέλευση και τα πράγματα που είδαν στον τόπο μας και την ανάδειξη όλου αυτού του τουριστικού πακέτου που έχει η περιοχή σε συνδυασμό με Άγιο Όρος, Ουρανούπολη, Αμουλιανή. Αναδείξαμε όλο. Πήγανε το τουριστικό πρόγραμμα στα αρχαία στάγυρα, στην Ιερισσό. Είδαν οι συνοδοί την οικουμενικό σημείο, κύριε Κουφίδη. Έτσι, Αριστοτέλης. Κατάλαβαν όλοι. Είχαμε γαστρονομία. Τα ξέρανε, κύριε Κουφίδη, έτσι. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν τα ξέρανε. Με λίγα λόγια λέτε ότι δεν σα ξέρουν. Ακριβώς. Εκτός. Και εκεί είναι το παράδοξο να λες ότι να έχει γίνει μότο αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, για να το λένε όλοι και να υπάρχουν άνθρωποι νησιώτες. Και εσείς το πιστεύετε σίγουρα. Βεβαίως. Που λέγανε ότι ρε φίλε, εμείς δεν ξέραμε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εδώ. Γι' αυτό σας ρώτησα. Ιδίως το master class που κάναμε για να αναδείξουμε τα προϊόντα της περιοχής και την προώθηση που κάνουμε για να αναδείξουμε τη Χαλκιδική μας σαν γαστρονομικό προορισμό, εκεί κάποιοι δεν πίστευαν σε αυτά που άκουγαν και σε αυτά που έβλεπαν. Για τα τόσα προϊόντα που παράγει ο τόπος μας, για το τεράστιο δίκτυο καταστημάτων εστίασης και είχαν μείνει όλοι άφωνοι. Όταν δεν πήγανε την κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος, με τους καλόγερους να έρχονται στο καράβι, με τα λείψανα και τις εικόνες και ζήσανε. Άλλη εμπειρία αυτό, εντάξει. Ήταν κάτι απίστευτο. Το νησί μας λοιπόν, μέσα από όλα αυτά, είναι δεδομένο ότι προβάλλεται και προβάλλεται καλά. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κουφίδη. Μια απορία μπορείτε να μου λύσετε. Mm-hmm. Γιατί παρακαλώ, εξηγήστε μου, πίσω, δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν τα γνώριζαν όλα αυτά? Γνωρίζω ότι η τέος νομαρχία, αν
Θυμάστε, η περιφέρεια κλπ. Παίρνει μέρος σε εκθέσεις, προβάλλουν τον πρωτογενή τομέα. Γιατί έχω ακούσει ότι είναι και πολύ καλός, γιατί και κρασιά έχει και ελιά κτλ. Και λάδια και πολλά άλλα. Τυριά. Γιατί δεν το γνωρίζω. Μην μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε τώρα, ότι καλά κάνετε εσείς και προβάλλετε τα προϊόντα σας. Αμφισβήτητα, ποιος το συζητεί. Αλλά γιατί δεν τα ξέρανε. Κύριε Παπαδόπουλο, αυτό είναι ένα συνεχόμενο αγώνα. Τι ξέρανε, μόνο ότι θάλασσα, παραλία και ήλιο και. Όλη η Ελλάδα το έχει. Είναι ένα συνεχόμενο αγώνα ακριβώς. Δηλαδή. Και αυτή την αλλαγή κάνουμε και, πυρία, και στηρίζουμε να σταματήσουμε επιτέλους να πουλάμε μόνο ήλιο και θάλασσα. Έτσι, και να έρθουμε όμως τώρα με συγκεκριμένες, με στόχευση σε κάθε δράση που κάνουμε για να περάσουμε το άλλο πακέτο. Και γιατί θέλουμε να περάσουμε το άλλο πακέτο? Γιατί ήλιο και θάλασσα πουλάνε όλοι. Αυτό σας είπα. Η γαστρονομία όμως, που το καλεί η περιοχή μας να την αναδείξουμε, γιατί αν είμαστε σε μια περιοχή που βγάζει μόνο δύο προϊόντα, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τι να δείξεις. Σε μια περιοχή όμως που βγάζει όλον αυτόν τον πλούτο, μας καλεί και είμαστε υποχρεωμένοι να το αναδείξουμε. Και αν θέλουμε, επειδή ακούω πάρα πολύ συχνά να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο, να φέρουμε καλύτερους επισκέπτες για να καταναλώσουν. 30 χρόνια το ακούω εγώ. Αυτοί μόνο με τον ήλιο και θάλασσα, κύριε Παπαδόπουλο, δυστυχώς δεν τους έχουν. Γιατί ήλιο και θάλασσα πουλάνε πάρα πολλές περιοχές όλο τον κόσμο. Πρέπει να αναδείξουμε τα προϊόντα μας, πρέπει να αναδείξουμε την κουλτούρα μας, πρέπει να αναδείξουμε ότι η Χαλκιδική στο πιάτο είναι οι άνθρωποι της, είναι η ιστορία της, είναι η λαογραφική ιστορία του τόπου μας, είναι τα προϊόντα και είναι και ο ήλιος και η θάλασσα. Αυτό το πακέτο πρέπει να. Ανάποδα εσείς τώρα. Αυτό το πακέτο πρέπει να βγάλουμε μπροστά, αν θέλουμε να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Ό,τι αφορά στα διαδικαστικά της Γενικής Συνέλευσης, το να κάνεις μια Γενική Συνέλευση Παρασκευή και Σάββατο με δύο συνεδριάσεις και η συνεδρίαση του Σαββάτου να κρατήσει 5,5 ώρες και κατά όλη τη διάρκεια να έχεις δύο Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, την κυρία Χριστιανά Καλογύρου από το ΙΠΑΤ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και τον κύριο Κουτουλάκη από το Υπουργείο Ναυτιλίας, που μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν εκεί όλοι παρόντες για να δώσουν λύσεις στα ερωτήματα για την καθημερινότητα και όχι μόνο, και μόνο αυτό είναι επιτυχία. 5,5 ώρες συνεδρίαση. Άρα, νομίζω ότι οι στόχοι που έχει βάλει το επιμελητήριο ο ένας μετά τον άλλον υλοποιούνται. Το είχαμε βάλει και στο πρόγραμμά μας πριν τις εκλογές του επιμελητηρίου. Οι στόχοι υλοποιούνται. Μας πήγε πάρα πολύ πίσω δυστυχώς η καθημερινότητα λόγω της πανδημίας, γιατί όλα αυτά έπονται όταν δεν ξέραμε τι ξημερώνει αύριο την επιχείρηση και προσπαθούσαμε με νύχια και με δόντια να τις κρατήσουμε ζωντανές. Που και εκεί πρέπει να πω ότι πετύχαμε, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί το δείχνουν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, του Ισοζύγιου Γραφών Διαγραφών, ακόμα και για το πρώτο πεντάμινο τώρα, το 22 που ζούμε. Ναι, τι στοιχεία έχετε γι' αυτό, θα ήθελα να το μάθω. Είναι θετικό. Είμαστε περίπου συν 120 επιχειρήσεις. Άνοιξαν δηλαδή, με λίγα λόγια, 120 επιχειρήσεις. Συν από αυτές που έκλεισαν. Άρα το Ισοζύγιο Γραφών Διαγραφών είναι και τώρα θετικό. Θετικό. Το 20 ήταν συν 350 επιχειρήσεις περίπου και το 21 συν 300 επιχειρήσεις περίπου. Αυτά τα νούμερα δεν είναι τυχαία. Δεν έγιναν ξαφνικά. Ακριβώς. Δεν είναι τα ίδια με άλλες περιοχές. Είναι διαφορετικά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι έγινε δουλειά. Και ότι κάποιοι, κυβέρνηση, περιφέρεια, μιλητήριο, τοπική αυτοδιοίκηση, πήραν αποφάσεις και στηρίχθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις για να μείνουν ζωντανές και να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ένα πετυχημένο συνέδριο, να το λέμε έτσι. Και το δεύτερο, ότι η περιοχή βγήκε προς τα έξω και κυρίως η Αμουλιανή. Είχαμε τη χαρά να έχουμε τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας στην Κυριακή στην Αμουλιανή μαζί με όλους τους μιλητηριακούς. Τον κύριο Πλακιωτάκη, λέτε. Ακριβώς. Ο οποίος ανακοίνωσε και ένα λιμένα εκεί και θα πρέπει να το πούμε. Ακριβώς. 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Έγιναν συζητήσεις και για άλλα πράγματα για να δούμε πώς μπορούμε, παράδειγμα, να δώσουμε λύσεις με το νερό σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Αριστοτέλη και με το τοπικό συμβούλιο. Εγώ αυτό που έχω να πω για τους Αμουλιανιώτες είναι ότι και εγώ δεν τους ήξερα καλά. Είχα πάει στην Αμουλιανή πριν από χρόνια, αλλά είναι άλλο να κάθεσαι εκεί και να ζεις. Άλλος τουρίστας. Ακριβώς. Άλλο να κάθεσαι εκεί και να ζεις τα προβλήματα και να έχεις συνεχόμενη συζητήσεις για τα προβλήματα και την επίλυσή τους, και άλλο να πηγαίνεις και να λες τι ωραία παραλία είναι αυτή. Να κάνω ένα μπάνιο και να φύγω. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν και εμείς, σαν Επιμελητήριο Χαλκιδικής, με αποφάσεις της διοίκησης του ΔΣ, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Κατεγράφει, κύριε Κουφίδη, θα τα άκουσαν οι άνθρωποι εκεί. Απλά θα πρέπει να προσέχετε εσείς από εδώ και πέρα, αν θα τα υλοποιήσετε ή όχι. Αμέσως μετά το διάλειμμα, κύριε Πρόεδρε,
Θέλω να δούμε κάτι άλλο. Πριν από λίγες ημέρες υλοποιήσατε μια συνέντευξη τύπου παρουσία του κυρίου Περιφερειακού, του κυρίου Τζιτζικώστα, για την ψηφιακή αναβάθμιση του επιμελητηρίου σας, τέλος πάντων. Θα το δούμε όσο θα μου το αναλύσετε. Και κάτι άλλο, κάποιες επισκέψεις που γίνονται από ανθρώπους που ασχολούνται με τα social media, είναι και της μόδας αυτό τώρα. Ξέρετε, εμείς μείναμε λίγο πίσω με το κανάλι, έτσι. Λοιπόν, θα μου τα πείτε όλα αυτά όμως μετά το διάλειμμα, κύριε Κουφή. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή σε πολύ λίγα λεπτά με τον αξιότιμο πρόεδρο επιμελητηρίου Χαλκιδικής, τον κύριο Ιωάννη Κουφίδη. Σε λίγα λεπτά εδώ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας, εδώ στο επίκεντρο σήμερα ο νομός Χαλκιδικής και συγκεκριμένα το επιχειρήν του νομού Χαλκιδικής μέσω του επιμελητηρίου και του εκπροσώπου του επιμελητηρίου, τον κύριο Ιωάννη Κουφίδη, τον πρόεδρο, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ. Σύνδεση με τα προηγούμενα, μιλήσαμε για το εξαιρετικό νησί που έχετε εκεί, κύριε Κουφίδη, την Αμουλιανή, και σίγουρα την ξέρει πολλοί κόσμος. Να πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Να πάμε στις υπηρεσίες, να πάμε στην καθημερινότητα. Έγινε ένα συνέδριο επιτυχημένο, τελείωσε. Μακάρι να ξαναγίνει, όποτε ξαναγίνει, τέλος πάντων, που δεν νομίζω ξανά. Θα πάτε σε άλλο νησί τώρα, δεν είστε μόνο εσείς. Πάμε λίγο στην ψηφιακή αναβάθμιση. Γενικότερα τις ψηφιακές υπηρεσίες, να το πω έτσι, που προσφέρει το επιμελητήριο το δικό σας. Έγινε μια κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Τζιτζικώστα, ο οποίος γνωρίζω ότι η περιφέρεια χρηματοδότησε και ένα μέρος σας αυτό. Τι είναι αυτό και πώς θα εξυπηρετήσει κυρίως τα μέλη σας που σας βλέπουν τώρα. Πριν από 2 χρόνια περίπου, μετά από συζητήσεις που είχαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη αλλά και τις υπηρεσίες περιφέρειας, η περιφέρεια έβγαλε ένα πρόγραμμα στον αέρα για όλα τα επιμελητήρια της Κεντρικής Μακεδονίας για την ψηφιακή αναβάθμιση αυτών. Εκεί λοιπόν, σαν επιμελητήριο Χαλκιδικής, αδράξαμε την ευκαιρία όπως κάνουμε για τα πάντα και ενταχθήκαμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ, το οποίο είχε μέσα όλη την ψηφιακή αναβάθμιση του επιμελητηρίου. Και τι εννοούμε, καινούριο website, ψηφιοποίηση του αρχείου και το κυριότερο, όλες που είναι υποχρεωμένο να κάνει το επιμελητήριο προς τα μέλη του, πιστοποιητικά επιχειρήσεων, για, ακόμα και για εξαγωγή, όλα πλέον γίνονται από απομακρυσμένα. Δεν χρειάζεται, μέσω ίντερνετ, δεν χρειάζεται κανένα μέλος του επιμελητηρίου για οτιδήποτε θέλει να κάνει να το επιμελητήριο, να πάρει οποιαδήποτε υπηρεσία του επιμελητηρίου, να έρθει στο επιμελητηρίο. Όλα γίνονται πλέον διαδικτυακά. Η ψηφιοποίηση του αρχείου είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το καινούριο website είναι μια σελίδα που ειλικρινά είμαστε περήφανοι για αυτή. Καταρχήν είναι φιλική προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο. Προβάλλουν τις επιχειρήσεις του τόπου μας, προβάλλουν τη Χαλκιδική μας. Έγινε η συνέντευξη τύπου, ακούστηκαν πάρα πολύ καλά λόγια και πρέπει να ομολογήσω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Είναι πλέον το επιμελητήριο Χαλκιδικής ένα επιμελητήριο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το είχαμε βάλει από την αρχή σαν στόχο. Η πανδημία και όλο αυτό που συνέβη τα 2 χρόνια το έφεραν να είναι ακόμη πιο αναγκαίο να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτό, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε διαζώσεις να λύνουμε προβλήματα. Πλέον είμαστε έτοιμοι. Τώρα πηγαίνουμε να δούμε με άλλα ψηφιακά εργαλεία πώς μπορούμε να ενισχύσουμε όλο αυτό το έργο. Θα πρέπει να πω δημόσια ένα ευχαριστώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους ανθρώπους της και προσωπικά στον Περιφερειάρχη, στον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, που για πρώτη φορά χρηματοδοτήθηκαν τα επιμελητήρια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και νομίζω ότι για πρώτη φορά χρηματοδοτήθηκαν επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα αφορά μόνο επιμελητήρια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που φωνάζουμε από την αρχή. Συνεργασίες και συνέργειες με όλους. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση το φωνάζουμε αυτό. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά με τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Βλέπετε παράδειγμα τη συνεργασία που έχουμε με το πρόγραμμα Κουζίνα στο Δήμο Αριστοτέλη. Και όχι μόνο. Τώρα μιλούσαμε για την Αμουλιανή. Όλα αυτά γίνονται από κοινού και με άλλους Δήμους. Με του δευτέρου βαθμού, με την περιφέρεια. Είναι πλέον γεγονός ότι υλοποιούνται έργα και γίνονται πράξεις αυτά που λέγαμε με την κυβέρνηση. Τι να πω για την καθημερινότητα που ζήσαμε 2 χρόνια με την πανδημία, που ήμασταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε επαφή για να δούμε πώς θα μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Περάσαμε πολλά. Περάσαμε δύσκολα. Αλλά όλοι μαζί θα καταφέρουμε να βγούμε από αυτήν τη στενοπό και όλοι μαζί θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δεν πρέπει κανένας να μείνει πίσω.
ενωτικό πολύ σας βλέπω και μου αρέσει αυτό που ακούω βέβαια, γιατί δεν μπορείτε, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, γιατί να κάνει και ζησμόνι σε ζωσικό μιλητήριο. Δεν τα λέμε τώρα. Είναι τόσα πολλά πλέον τα προβλήματα και τόσο μεγάλα τα προβλήματα, που αν πηγαίνουμε ο καθένας από μόνος του, μπορεί να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αν λειτουργήσουμε όμως προσθετικά και συλλογικά ο ένας προς τον άλλον, είναι δεδομένο ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε αυτό, σε όλους τους τομείς, όχι μόνο για το ποινητήριό σας. Παντού πρέπει να γίνεται αυτό. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ πολύ καλά. Να δούμε κάποια άλλα θέματα, κύριε Κουφίδη. Βάλατε πριν και μου άρεσε η σειρά που βάλατε, δηλαδή τα έχετε στο μυαλό σας όπως πρέπει. Πολιτισμός, κουλτούρα, γαστρονομία κλπ. Και μετά ήλιος, θάλασσα, γιατί και η Ρόδος και η Μύκονος και η Σαντορίνη και αυτήν την θάλασσα έχουν και ίσως καλύτερα από τη δικιά σας. Πάμε λοιπόν και λέμε, μέσα στο καλοκαίρι, τι έχετε προγραμματίσει, τουλάχιστον για να προβληθεί, είτε λέγεται γαστρονομία, είτε λέγεται πολιτισμός, είτε λέγονται υπηρεσίες, έχετε κάποια πράγματα προγραμματίσει στο μυαλό σας, θα υλοποιηθούν, θα σκέφτεστε, τι έχετε κάνει? Ναι, είμαστε ευχάριστη θέση να πούμε ήδη ότι υλοποιούνται πράγματα. Πριν από τρεις μέρες ανέβηκαν σε μεγάλες ιστοσελίδες πανελλήνιες εμβέλειες και πάρα πολύ δυνατές ένα road trip που έγινε πριν από 10-15 μέρες περίπου στη Χαλκιδική, που αναφέρονται οι ομορφιές της Χαλκιδικής και στη Βόρειο και στη Νότιο Χαλκιδική. Από χθες έχουμε 17 δημοσιογράφους με έξοδα 100% του μιλητηρίου, 17 δημοσιογράφους από όλη την Ελλάδα, bloggers που εξειδικεύονται στη γαστρονομία. Ήδη ξεκίνησαν από χθες ένα πρόγραμμα που θα επισκεφτούν περίπου 27 επιχειρήσεις μεταποίησης της Χαλκιδικής μας, 4 μέρες πρόγραμμα. Το Σάββατο το βράδυ θα είμαστε στη Σάρτη, που παράλληλα με το Δήμο και την τοπική κοινωνία που διοργανώνουν εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, ακριβώς, εμείς ερχόμαστε και συντασσόμαστε με αυτό και τον αναδεικνύουμε περισσότερο με αυτούς τους δημοσιογράφους που θα είναι εκεί, γιατί μέσα στα προγράμματα θα υπάρχει και γαστρονομία που θέλουμε να αναδείξουμε πέρα από την περιοχή. Τελειώνει αυτό το πρόγραμμα, το Farm Trip, την Κυριακή. Από εκεί και πέρα, το τρίτο τριήμερο, το τετραήμερο του Ιουνίου, θα έχουμε ακόμη ένα Farm Trip, που ξέρετε αυτά δεν είναι εύκολα να διοργανωθούν. Αεροπορικά εισιτήρια, διανυκτερεύσεις, ξενοδοχεία, προγραμματισμός σωστός για να αναδειχτούν όπως πρέπει οι επιχειρήσεις. Δεν είναι απλό, ξέρετε, να πας για δύο λεπτά κάπου, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα δουν αυτοί οι δημοσιογράφοι που εξειδικεύονται, θα πρέπει να είναι αυτό που πρέπει να δουν. Γιατί μπορεί να κάνεις ουσιαστικά ζημία σε μια επιχείρηση, αν δουν πράγματα που δεν πρέπει να δουν. Γι' αυτό εμείς πηγαίνουμε πριν. Βλέπουμε ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν, γίνονται οι αλλαγές και μετά πηγαίνουμε προγραμματισμένα με τους δημοσιογράφους. Να σας πω μόνο ότι από το περσινό Farm Trip, και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση σε κάποια επιχείρηση της Χαλκιδικής μας, πέρσι τον Σεπτέμβριο, όταν είχαμε το φεστιβάλ το Taste Χαλκιδική στις Φώκες, είχαμε ένα αντίστοιχο γκρουπ δημοσιογράφων. Μέχρι πριν από ένα μήνα, ένας από αυτούς που είναι πάρα πολύ διάσημος στο χώρο, σε όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, έγραψε δημοσίευμα για επιχείρηση της Χαλκιδικής μας, που έχει να κάνει με μπύρα της Χαλκιδικής μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε δύο εταιρείες αυτή τη στιγμή που παράγουν μπύρα στον τόπο μας, στη Χαλκιδική. Άρα είδαμε ότι τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Γιατί μπορεί να φέρνεις και να υπάρχει ένα δυνατό κόστος για το επιμελητήριο, που δεν είναι δυσβάστακτο. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε την οικονομική δυνατότητα για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δράσεις στο επιμελητήριο. Βλέπουμε όμως ότι μετά από αυτή τη δράση, για ένα χρόνο, γράφουν οι δημοσιογράφοι και γράφουν σε περιοδικά, σε σελίδες που τα βλέπουν όλοι σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Άρα, Taste Χαλκιδική, 19 Ιουνίου, στην προβλήτα του Νέου Μαρμαρά αυτή τη φορά. Ένα φεστιβάλ γαστρονομίας που πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερο από πέρσι, γιατί τώρα πλέον έχουμε και την εμπειρία μετά το πρώτο που έγινε πέρσι, μέσα από το πρόγραμμα Leader που πήρε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής από την ΑΝΕΤΧΑ. Σε συνδυασμό με το Farm Trip με άλλους δημοσιογράφους, 22 τον αριθμό, το δεύτερο, με άλλους δημοσιογράφους που κοιτάμε λίγο να χτυπήσουμε και αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες. Τώρα έχουμε εδώ bloggers, χαμηλές ηλικιακές ομάδες. Μετά θα πάμε σε άλλους δημοσιογράφους που πηγαίνουν σε υψηλού ηλικιακά ομάδες. Ηλικίες, άρα πάμε στοχευμένα. Δεν λέμε φέραμε 10 δημοσιογράφους, ok, και τι κάναμε.
Μέσα από αυτό το σημαντικότερο ποιο είναι? Ότι αναβαθμίζονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις μας. Γιατί όταν πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι ή πηγαίνουν οι δικοί μας άνθρωποι του μιλητηρίου πριν και τους λένε ότι αυτό καλά το κάνεις, αλλά πρέπει να τα αλλάξεις λίγο. Εκείνο πρέπει να τα αλλάξεις λίγο. Βλέπουν οι ίδιοι τους. Τους φέρνουμε σε επαφή και μιλάνε μαζί τους. Και όταν έχει όρεξη ο επιχειρηματίας, που έχουμε ευτυχώς πάρα πολλούς, που θέλουν να προσφέρουν καλύτερο προϊόν, που θέλουν να γίνουν καλύτεροι και έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και ακούν, γίνονται καλύτεροι. Και αυτός είναι ο στόχος του επιμελητηρίου. Να έχουμε επιχειρήσεις που να μπορούν σε ένα δύσκολο επιχειρηματικά περιβάλλον να ανταπεξέλθουν και να γίνονται καλύτερες. Εκτός από το Μαρμαρά, κύριε Κουφίδη, κάπου αλλού? Ναι, βεβαίως. Προγραμματίζουμε την έκθεση στην Ερισσό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια πριν από την πανδημία. Έκθεση με τοπικά προϊόντα πάλι γαστρονομία, της Ερισσού, ναι, που θα γίνει το τελευταίο τετραήμερο του Ιουλίου και μετά το πρώτο του Αυγούστου έρχεται η έκθεση στα Νέα Μουδανιά. Άρα προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις περιοχές. Τώρα το Σάββατο σας είπα θα είμαστε στη Σάρτη. Άρα προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις περιοχές της Χαλκιδικής μας με εκδηλώσεις, ούτως ώστε να μπορούμε, επαναλαμβάνω και πάλι και είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να βλέπουμε ξεχωριστά και μεμονωμένα. Πρέπει να βλέπουμε το γενικό σύνολο. Και εμείς σαν Επιμελητήριο Χαλκιδικής και σε ένα όργανο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, είμαστε εδώ για όλη τη Χαλκιδική και για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Εξυπακούεται αυτό, δεν μπορείτε να είστε μόνο για κάποιους και για τους άλλους να τους αφήσετε. Σε εκθέσεις εξωτερικού θα λάβετε μέρος, κύριε Κουφίδη? Έχετε προγραμματίσει κάτι? Έχουμε βγάλει. Για το καλοκαίρι λιγάκι δύσκολο το βλέπω, γιατί. Ναι, ο προγραμματισμός για εκθέσεις εξωτερικού γίνεται ένα χρόνο πριν, για να θες να είσαι όπως πρέπει να είσαι. Σωστά. Ήδη βγάλαμε μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιμελητήριο Χαλκιδικής για την επόμενη έκθεση που θα γίνει στη ΣΥΑΛ στο Παρίσι, μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο. Πότε είναι αυτό, κύριε Κουφίδη? Είναι φέτος το Σεπτέμβριο. Φθινόπωρο δηλαδή, γιατί το καλοκαίρι δεν γίνονται, ναι, εκθέσεις. Περιμένουμε να δούμε τις συμμετοχές για να δούμε πώς θα πάμε και πόσο θα επιχορηγήσουμε και πόσες επιχειρήσεις μπορούμε να κάνουμε. Εξαρτάται από το ενδιαφέρον που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι δεδομένο ότι του χρόνου η αντίστοιχη έκθεση μεγαλύτερη τροφίμων και ποτών θα γίνει στην Ανούγκα, στη Γερμανία. Και είναι νομίζω πάρα πολύ μεγάλη έκθεση. Νομίζω η πιο μεγάλη, δεν είναι? Η ΣΥΑΛ και η Ανούγκα είναι το ίδιο πράγμα σε μέγεθος. Τον ένα χρόνο γίνεται στο Παρίσι και είναι η ΣΥΑΛ, τον άλλο χρόνο γίνεται στο Μόναχο. Αυτό το μεγέθος, μάλιστα. Ακριβώς. Και είναι η Ανούγκα. Εκεί βέβαια μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις μεταποίησης, γιατί δεν μπορεί να πάει μία μικρή. Οι πελάτες που έρχονται για τις B2B συναντήσεις θέλουν μεγάλα αποθέματα, θέλουν μεγάλη γκάμα προϊόντων. Με λίγα λόγια θα πάνε μεγάλες επιχειρήσεις εκεί. Ακριβώς. Και πού στοχεύουμε σε αυτό? Λέμε παράδειγμα, συμμετείχαμε στη Food Expo και θα ξανασυμμετέχουμε κάθε χρόνο στη Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη χώρα. Και εκεί τι κάνουμε εμείς σαν επιμελητήριο? Έχουμε τις εκθέσεις στη Χαλκιδική μας. Προσπαθούμε ανάλογα το επίπεδο και το πόσο μεγάλη είναι μια επιχείρηση να την πηγαίνουμε στην αντίστοιχη έκθεση, ούτως ώστε να βλέπει, να ακούει, να γίνεται καλύτερη, να μεγαλώνει και βήμα-βήμα να αλλάζει και επίπεδο. Δηλαδή, μια έκθεση που 2-3 χρόνια, παράδειγμα, θα πάει στα Μουδανιά ή στην Ερισσό για να δείξει τα προϊόντα της, μετά από 2-3 χρόνια θα είναι έτοιμη να πάει στη Food Expo. Μετά ενδεχομένως από 2-3 χρόνια θα είναι έτοιμη να πάει σε μια μεγάλη έκθεση τροφίμων και ποτών στο εξωτερικό. Θα έχει αποκτήσει την εμπειρία. Ακριβώς. Αλλά πρέπει να γίνουν βήματα, να γίνεται βήμα-βήμα και σταδιακά για να μην κάψουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον τουρισμό, με τις εκθέσεις τουρισμού. Εκεί σε συμφωνία με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής έχουμε πει ότι το επιμελητήριο θα συμμετέχει, βάζει χρήματα στον τουριστικό οργανισμό για να συμμετέχει σε αυτές τις εκθέσεις. Προσπαθούμε σε όποιες μπορούμε να έχουμε και προϊόντα, παράλληλα να προβάλλουμε και γαστρονομία του τόπου μας, μέσα από το TES Χαλκιδική. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον τουριστικό οργανισμό και με την περιφέρεια, όπως είπα προηγουμένως. Και τα βλέπουμε στα αποτελέσματα. Είναι χειροπιαστά. Μιλούσαμε με αριθμούς πριν από λίγο. Δεν μου λέτε, κύριε Κουφίδη, έχετε σκεφτεί, γιατί βλέπω άλλα επιμελητήρια από άλλους νομούς, έτσι, ας πούμε συγκεκριμένα από την Κρήτη. Κριτικά προϊόντα στην ΔΕΘ εδώ σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη, ένα ολόκληρο περίπτωρο με κριτικά προϊόντα κτλ. Εσείς έχετε σκεφτεί κάτι αντίστοιχο, γιατί από ό,τι μου λέτε έχετε σχεδόν από όλα, και κρασί έχετε και γαλακτοκομικά και ελιές και λάδι, ξέρω τι άλλο έχετε εκεί. Σκεφτήκατε, μάλλον κάνετε μια αντίστοιχη έκθεση μόνο Χαλκιδικής?
και σε άσχετο χρόνο, δεν πρέπει να είναι έκθεση δηλαδή, έναν μήνα που δεν έχει κάτι άλλο. Επειδή, κύριε Παπαδόπουλε, δεν είμαστε οι πιο έξυπνοι άνθρωποι που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι πολύ εγωιστικό. Και οι ιδέες γεννιούνται από όλους τους ανθρώπους και συνεχώς. Εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε να δούμε τις καλές πρακτικές που κάνουν άλλοι και να μπορέσουμε, αν μπορούμε, να τις ενσωματώσουμε στα δικά μας δεδομένα. Την μεθεπόμενη εβδομάδα, το Επιμελητήριο Χίου και ο πρόεδρος του Παντελής ο Λεγάτος, που είναι φίλος μου, διοργανώνει μια τέτοια έκθεση τροφίμων και ποτών, το περιβόητο άρωμα Χίου, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, στο μετρό, στο Σύνταγμα. Τι θα κάνουν εκεί για 4 μέρες, κλείνει μια αίθουσα με συγκεκριμένες... Ναι. Αυτό για τυχείο. Για τυχείο. Ναι. Εμείς όμως θα είμαστε εκεί για να δούμε τις καλές πρακτικές και να το φέρουμε και στη Χαλκιδική μας. Να το κάνει η Χαλκιδική του χρόνου ή το μεθεπόμενο χρόνο. Κάπου αλλού. Ή ακόμα και εκεί. Γιατί το να διαφημίσει στην Αθήνα και σε τόσους χιλιάδες κόσμο που θα περνάνε καθημερινά από εκεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τόπου σου, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέω ότι το κάνει κάποιος άλλος πρώτα, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα μας, δυστυχώς, έχουμε κουραστεί να βλέπουμε ανθρώπους που να λένε εγώ είμαι ο καλύτερος, εγώ είμαι ο ξυπνότερος και ό,τι κάνω το κάνω εγώ πρώτη φορά και κανένας άλλος. Το εγώ, κύριε Παπαδόπουλο, πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή τη χώρα. Αν δεν πάει, εμείς καήκαμε, κύριε. Και πρέπει να αναδεικνύουμε τους ανθρώπους και να λέμε με το ονοματεπώνυμό τους αυτά που κάνουν. Όταν γίνονται σωστά και γίνονται καλά και έχουν αποτέλεσμα. Δεν το γνώριζα που μου είπατε τώρα εσείς. Εντάξει, είναι πολύ εξειδικευμένο που να το γνωρίζουμε, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Μακάρι να την κάνετε, κύριε Κουφίδη. Θέλω να διακόψουμε κάπου εδώ, κύριε Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσουμε στο τρίτο μέρος με κάποια άλλα θέματα, δηλαδή κάποια. Έναν προγραμματισμό που ίσως έχετε κάνει και για το τρέχον, δηλαδή εννοώ το 22, αλλά ίσως και για άλλα έτη μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όμως, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά επιστροφή με τον κύριο Πρόεδρο Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας. Πολύ σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Απόψινός εκλεκτός προσκεκλημένος εδώ στο επίκεντρο, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ο κύριος Ιωάννης Κουφίδης. Κύριε Κουφίδη, αναλύσαμε κάποια θέματα, κάποια όνειρα που έχετε για το Επιμελητήριο και για τη Χαλκιδική σας, όπως πολλές φορές το είπατε. Να γυρίσω λίγο πίσω. Είστε σε αυτή τη θέση, εσείς και οι συνεργάτες σας βεβαίως, 5 έτη. Σε αυτά τα 5 έτη είδατε κάποια διαφορά με όλα αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν. Με τον COVID, με όλα αυτά κτλ. Την οικονομική κρίση που είχαμε, πριν 10 χρόνια είχαμε μνημόνια. Με λίγα λόγια, έρχονται άνθρωποι νέοι στο Επιμελητήριο να μάθουν, να ρωτήσουν κλπ. Γιατί, κατά γενική ομολογία, κύριε Κουφίδη, πριν από πολλά χρόνια ήταν κάπως υποβαθμισμένα τα πράγματα. Υπό την έννοια ότι ένας επαγγελματίας, επιχειρηματίας, τέλος πάντων, του έλεγες, ξέρεις, το Επιμελητήριο μπορεί να σου κάνει. Όχι, μωρέ, άσε με, μόνο τη συνδρομή πληρώνουμε. Γιατί το ακούσαμε και αυτό και πιστεύω ότι επειδή είστε ειλικρινείς, και εσείς το έχετε ακούσει, κύριε Πρόεδρε. Όταν και δεν ήσασταν πρόεδρος, και τώρα που είστε, μπορεί να το έχετε ακούσει κιόλας. Είδατε ανθρώπους να έρχονται γύρω από το Επιμελητήριο? Και ένα δεύτερο υποερώτημα, αρχίστε από όποιο θέλετε. Είδατε νέους ανθρώπους να έρχονται και να σας εμπιστεύονται? Και νέους ενώ που βγήκαν τώρα στη δουλειά, 25-27 άριδες, ίσως και λιγότερες, μικρότερες ηλικίες. Αρχίστε όπως θέλετε. Το μεγαλύτερο πλήγμα που αντιμετωπίσαμε και ο μεγαλύτερος πόνος που είχαμε στην προεκλογική περίοδο του 2017 για το Επιμελητήριο ήταν αυτό το ερώτημα. Τι κάνει το Επιμελητήριο για μένα? Αλήθεια, ήταν μαχαιριά στην καρδιά αυτό το πράγμα και όλοι έχουμε την ευθύνη μας για αυτό το ερώτημα. Αυτός όμως ήταν και ο μεγαλύτερος στόχος που θέσαμε, επειδή βλέπαμε πόσο έντονο είναι αυτό το ερώτημα για την δικιά μας θητεία σαν 21 μέλη του ΔΣ στο Επιμελητήριο. Να καταφέρουμε στο τέλος της θητείας μας να έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Το τι κάνει το Επιμελητήριο για μένα. Μέσα από τα δύσκολα, όπως είπατε λοιπόν κι εσείς, αυτό που καταφέραμε σαν Επιμελητήριο Χαλκιδικής δεν είναι μόνο να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα στα μέλη μας, αλλά βάλαμε τις βάσεις και αυτό το ερώτημα απαντήθηκε πανελλήνια σε όλη την Ελλάδα. Γιατί τώρα γνωρίζουν όλοι οι επιμελητηριακοί, τα Υπουργεία, οι κυβερνήσεις, το πόσο δραστήριο και το πόσο αποτελεσματικό είναι το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για τα μέλη του. Αυτό που είπατε για τους νέους, αν έρχονται κοντά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος θα έλεγα, με την ανταπόκριση που βλέπω από νέους ανθρώπους που τώρα ξεκινούν τα βήματά τους ή όλο το προηγούμενο διάστημα και σε δύσκολα χρόνια
να επιχειρήσουν στον νομό. Γιατί? Γιατί ήρθαμε πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί γίναμε ένα με αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε συνεχώς να λύνουμε προβλήματα και αυτό το πράγμα το αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν υπάρχει ένα άνθρωπος που έχει έρθει στο επιμελητήριο και δεν προσπαθήσαμε. Εγώ δεν θα πω ότι τα λύσαμε όλα. Αλίμονα, μακάρι να καταφέρουμε να τα λύσουμε όλα. Αλλά αντιστοίχως με τις δυνατότητες που έχουμε σαν επιμελητήριο, είμαι ενθουσιασμένος κυριολεκτικά για τους ανθρώπους που μπορέσαμε να γλιτώσουμε από διάφορες συνθήκες. Μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσα από σεμινάρια και εκπαίδευση κατάρτιση, μέσα από την ενημέρωση που έχουν συνεχόμενοι, μέσα από το help desk του επιμελητηρίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να λυθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας, από ελέγχους, από συναντήσεις που γίνονται συνέχεια με άλλους φορείς που έχουν να κάνουν με το επιχειρήν και με τους επαγγελματίες μας για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις. Άρα, εδώ που φτάσαμε τώρα είναι πάρα πολύ καλό το επίπεδο. Είναι υποχρέωσή μας όμως πλέον, επειδή και εμείς μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα και τώρα έχουμε την εμπειρία, να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Και το κυριότερο από όλα αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε εμείς τις συνθήκες ούτως ώστε οι επόμενοι που θα έρθουν να μπορούν να είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Είτε αυτά λέγονται ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε λέγονται η καθημερινότητα και οι δυσκολίες. Μόνο εχθές είχαμε τη χαρά, και δεν το είπαμε προηγουμένως που μιλήσαμε για τα νησιωτικά, να γίνει δεκτό το αίτημα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για την ένταξή του στο Insular. Το Insular τι είναι? Είναι τα ευρωπαϊκά νησιωτικά επιμελητήρια. Ευρωπαϊκά νησιωτικά επιμελητήρια, εκτός από τα ελληνικά. Μέσω του ΕΟΑΕΝ, την Ένωση των Νησιωτικών Επιμελητηρίων, είχαμε καταθέσει αίτημα για να γραφτούμε και στο Insular, στα ευρωπαϊκά νησιωτικά επιμελητήρια. Πολύ καλό αυτό. Θα σας πω μόνο ότι το μεταφορικό ιστοδύναμο που έγινε στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη, σε υπόλοιπα νησιωτικά επιμελητήρια, είναι αποτέλεσμα του Insular. Μέσω του Insular δόθηκε λύση. Άρα, η συμμετοχή μας σε όλους τους φορείς. Επαναλαμβάνω, με συνεργασίες και με συνέργειες με όλους, φέρνει αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι τα κλείδια, κύριε Παπαδόπουλε, που θα ήθελα να σας πω και να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Είναι ότι η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι που επιχειρούν στον τόπο μας είναι κοντά στο επιμελητήριο πλέον και για να έχουν τα ωφέλη των μελών του επιμελητηρίου όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά για να δώσουν και το πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε με την επόμενη μέρα στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Οι καιροί αλλάζουν, μιλούσαμε προηγουμένως για ψηφιοποίηση, μιλούσαμε για... αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και αλίμονο αν δεν έχουμε τους νέους ανθρώπους δίπλα μας για να μας δείχνουν τον δρόμο. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι όμως θα πρέπει να πούμε ότι χειρίζονται πολύ καλά, όπως είπα και πριν, την τεχνολογία στα δάχτυλα, έτσι, είναι πανέξυπνοι πλέον. Έχει ξεφύγει το παλιό μοντέλο που λέμε. Λοιπόν, κύριε Κουφίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου σήμερα και κυρίως να ευχηθώ να έχετε μια καλή σεζόν. Βεβαίως θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα μας καλέσετε, αν κάνετε κάποιες εκθέσεις, να έρθουμε και με την κάμερα και γιατί όχι, τα προϊόντα σας να προβληθούν. Δεν είναι κακό να προβάλλουν και σε όλη τη Μακεδονία, έτσι, εκεί που απευθυνόμαστε εννοώ. Καλή συνέχεια και στα μέλη σας εκεί και να έχετε μια καλή σεζόν. Τι άλλο να πω. Και να μην έχουμε κανένα θερμό επεισόδιο, να μην έχουμε τίποτα πιθήκους να έρχονται πάλι. Αντιλαμβάνεστε ότι να έχουμε δύο χρόνια πάλι κλεισούρα και όλα αυτά τα οποία περάσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά που είστε εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την ευγένεια που είχατε. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς για την τιμή που μας κάνατε και παρακολουθήσατε την σημερινή εκπομπή. Ήταν ο αξιότιμος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κ. Ιωάννης Κουφίδης, τον οποίο ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ευγένεια που είχε να παρευρεθεί σήμερα εδώ στο στούντιο. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στις 9 το βράδυ, όπως κάθε μέρα, και στη 1:30 σε επανάληψη. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους. Να είστε καλά.